Το θέμα του βιοδίζελ είναι μια ιστορία που ξεκίνησε από πολύ παλιά, με τη διαφορά ότι τα περασμένα χρόνια δεν ήταν τόσο ακριβό το πετρέλαιο, ώστε να έχουμε αυτή την τάση για να μπορούμε να ψάχνουμε μεθόδους μεταστεροποίησης των φυτικών και ζωικών ελαιών και τη μετατροπή τους σε βιοδίζελ. Αρκεί να σας πω ότι μέχρι το 2005, που έχουν στοιχεία από Γερμανία και από άλλα κράτη, έχουν 5 δισεκατομμύρια τόνους βιοδίζελ, το οποίο το συμπληρώνουν στο πετρέλαιο. Δηλαδή, αρκεί να σας πω ότι όλα τα πετρέλαια αυτά την τελευταία περίοδο έχουν από 7 μέχρι 15% βιοδίζελ. Το βιοδίζελ, για τη συγκεκριμένη περίπτωση που μιλάμε στο Δήμο εδώ πέρα και θέλουμε να αναπτύξουμε μια τέτοια διεργασία, είναι μια ιστορία που την έχουμε ξεκινήσει από, μάλλον από τις αρχές του 2011 την ξεκινήσαμε. Δεν προχώρησε για μια σειρά λόγους τεχνικούς και άλλους. Έχει γίνει μια μελέτη που λέει ότι τα ελαιόλαδα, τα τηγανέλαια, να τα πούμε έτσι, που είναι γνωστά περισσότερο στον κόσμο, είναι περίπου 70.000 από τα μαγαζιά εστίασης. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να δούμε μέσα από τα σχολεία τι μπορούμε να συγκεντρώσουμε, κάνοντας μια πολιτική και περιβαλλοντολογική αλλά και οικονομική, να συγκεντρώσουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο για να μπορέσουμε να καλύψουμε ανάγκες που έχουν να κάνουν και με τα αυτοκίνητα του Δήμου για την κίνησή τους, αλλά και ενδεχόμενα για σχολεία, για τους καυστήρες των σχολείων του Δήμου μας. Σε πειραματικό στάδιο έχετε κάνει κάτι? Ναι, σε πειραματικό στάδιο έχουμε κάνει. Έχουμε και μηχάνημα ήδη, το οποίο το διαθέτω και το έχω στην διάθεση του Δήμου. Κατά συνέπεια, για εγκαταστάσεις και για μηχανισμούς για τη μεταστεροποίηση δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τα έχω και τα διαθέτω. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά με αυτά τα μηχανήματα προς το παρόν. Εκείνο που μας χρειάζεται είναι πολύ λίγα χρήματα που έχουν να κάνουν με την συλλογή, με κάποια δοχεία, με τη συλλογή μέσα από κάθε 10-15 μέρες ανάλογα πώς μπορούν να συγκεντρωθούν αυτά τα πράγματα. Και το άλλο που πρέπει να κάνουμε είναι να μιλήσουμε ανοιχτά πλέον στους εστιατόρες και άλλους οι οποίοι έχουν παραγωγή τέτοιων προϊόντων, και θεωρώ ότι πρέπει να έχουν κάποιο κίνητρο, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτά τα λάδια, αν κάποτε δεν μαζευόντουσαν και ήταν υποχρεωμένοι αυτοί να τα δίνουν στην ανακύκλωση, αυτή τη στιγμή υπάρχουν και εταιρείες οι οποίες τις συγκεντρώνουν. Κάτι ανάλογο κάνουμε κι εμείς. Αρκεί ο Δήμος να ξεκινήσει μια τέτοια καμπάνια προς τον κόσμο, να καταλάβουν ότι τι ρόλο μπορεί να παίξει το τηγανέλαιο στη ζωή μας, και από περιβαλλοντολογικά αλλά και οικονομικά. Αρκεί να σας πω ότι ένα λίτρο τηγανέλαιο μπορεί να καταστρέψει 1 εκατομμύριο λίτρα νερού. Αυτή είναι η αναλογία. Κατά συνέπεια, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα υλικό το οποίο πρέπει να το συλλέγουμε και να κάνουμε αυτές τις διεργασίες ώστε να το φέρουμε σε τέτοιο επίπεδο για να το χρησιμοποιούμε. Θα δούμε λιγάκι σε αυτό που είπατε για τα τηγανέλαια και τους εστιατόρες. Μέχρι τώρα και τα προηγούμενα χρόνια, πού πήγαιναν αυτά τα τηγανέλαια? Τα τηγανέλαια πολλές φορές τα πετάγανε, ναι, πολλές φορές τα πετάγανε και τα πετάνε και ακόμα, και τα δύο τελευταία χρόνια, να μην πω παραπάνω, κάποια ποσότητα δίδεται σε ανθρώπους οι οποίοι έρχονται από την Αθήνα ή από αλλού και τα συγκεντρώνουν. Πηγαίνουν δηλαδή στα μαγαζιά αυτά και τα συγκεντρώνουν και τα χρησιμοποιούν ανάλογα ή για δουλειά ή για σαπούνια κτλ. Αυτό μπορεί να το κάνουν τα φυσικά πρόσωπα. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμπορία αυτού του προϊόντος, διότι ο νόμος είναι απογραφτικός. Για να κάνουμε αυτή τη δουλειά που μπορούμε να την κάνουμε, πρέπει να έχουμε εγκαταστάσεις με άδειες, με μελέτες και μια σειρά πράγματα, και να πουλιέται στα ΕΛΠΕ. Δηλαδή, αυτό που βγάζουν επίσημα αγοράζεται αυτή τη στιγμή από τα ΕΛΠΕ 1,28 έναντι 1,45 που το πουλάνε. Και όπως σας είπα στην αρχή, το ρίχνουν συμπληρωματικά στο πετρέλαιο αυτό που υπάρχει στην αγορά. Διότι έχει καλύτερες αποδόσεις, έχει λιγότερα καύσιμα, βοηθάει περισσότερο στην καύση και όλα αυτά τα πράγματα. Το θέμα της βιομάζας. Ήδη έχουμε ξεκινήσει διαδικασία με διάφορους αγρότες να φυτεύουμε ενεργειακά φυτά. Τα οποία ενεργειακά φυτά είναι εκείνα που θα μας δώσουν από την άλλη πλευρά υλικό τέτοιο που θα παράγουμε και από εκεί βιοδίζελ. Πέρα ότι μπορούμε να παράξουμε και πέλετς και διάφορα άλλα τέτοια προϊόντα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αγορά για τους καυστήρες ή για το τζάκι και όλα αυτά τα πράγματα,
Από την άλλη μεριά, μπορούμε να δίνουμε τη δυνατότητα στους αγρότες μας να έχουν ένα εισόδημα ικανοποιητικό. Αρκεί να σας πω ότι το στρέμμα, η παραγωγή και όταν καλλιεργούν σιτάρι ή κρυθάρι ή οτιδήποτε άλλο έχουν ένα έσοδο της τάξης του 60-70 ευρώ το στρέμμα το χρόνο, με αυτή τη διαδικασία μπορεί να έχουν και 200 ευρώ άνετα το χρόνο. Με υλικά τέτοια ενεργειακά, τα οποία μπορεί να είναι και πολυετή, δεκαετία, μπορεί να είναι και μονοετή και διετή κλπ. Πάμε να δημιουργήσουμε ρεύματα τέτοια από ανθρώπους, αγρότες, εναλλακτικές καλλιέργειες, συμπληρωματικές καλλιέργειες που να δώσουν και μια δυναμική στον κόσμο, στους αγρότες οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει τα χρήματα και μένουν χωρίς καμία καλλιέργεια. Είναι μια φιλοσοφία αρκετά υψηλή. Αρκεί να σας πω μονάχα ότι αυτή τη στιγμή που συζητάμε, επειδή η βιομάζα από αυτά τα πράγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την παραγωγή, και αυτό έχω πάλι εδώ στο Δήμο, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με μια επένδυση σχετικά χαμηλή και με έσοδα αρκετά υψηλά. Βέβαια το κόστος είναι λίγο μεγάλο, είναι γύρω στα 1,5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να έχει 700-800.000 το χρόνο έσοδα αυτή η διαδικασία. Και δεν σας κρύβω ότι έχουν ξεκινήσει πολύ, διότι η βιομάζα και η παραγωγή της ενέργειας από τη βιομάζα, η οποία βιομάζα δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι τα υπολείμματα από τις δασικές παραγωγές, από τα δάση μας και από αυτά, από τα αγροτικά προϊόντα, από τα υπολείμματα από τους χυμούς των φρούτων, από τέτοια πράγματα, από κλαδέματα, από πυρήνες, από τέτοια πράγματα γίνεται αυτή η βιομάζα. Νομίζω ότι και ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να κάνει και να μπει σε ένα πρόγραμμα. Ήδη αυτό πάω να προτείνω τώρα. Αυτό ετοιμάζουμε να προτείνω. Να προτείνω το κομμάτι αυτό να περάσει στο ΕΠΕΡΑ, ούτως ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να κάνουμε και τέτοια διεργασία. Και να βοηθήσουμε από την μια μεριά τους αγρότες και από την άλλη ο Δήμος να έχει ένα εισόδημα το οποίο θα τον βοηθήσει τα επόμενα χρόνια.